καλά εμβολιασμένα και με καλή κατάσταση υγείας βρήκαν την πλειοψηφία των παιδιών της Καλαμάτας οι γιατροί του κόσμου, οι οποίοι στα πλαίσια υλοποίησης σχετικού προγράμματος επισκέφτηκαν με κινητή μονάδα και την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, προκειμένου να παράσχουν παιδιατρική και οδοντιατρική εξέταση στα παιδιά. Έχουμε έρθει στην Καλαμάτα, είμαστε γιατροί του κόσμου, θα εξετάσουμε, θα εμβολιάσουμε παιδάκια, θα γίνει οδοντιατρικός έλεγχος. Σήμερα και αύριο είμαστε στο τρίτο δημοτικό της Καλαμάτας από τις 9 μέχρι τις 2. Τι ηλικίες θα εξετάζετε? Από μηνών και μπορούμε και μέχρι και 14-15 ετών να έρθουν. Μέχρι τώρα υπάρχει συμμετοχή την πρώτη μέρα? Ναι, έχουμε συμμετοχή, έχει αρκετό κόσμο. Εξετάζουμε τα παιδάκια, κοιτάμε να δούμε τις ελλείψεις εμβόλια, τα κάνουμε και δίνουμε οδηγίες για περαιτέρω προγραμματισμό εμβολίων. Υπάρχει έλλειψη, δεν έχουν κάνει εμβόλια τα παιδιά, πώς τα είδατε? Μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα δώσει συνέχεια, μπορώ να πω ότι τα περισσότερα παιδιά είναι καλά εμβολιασμένα. Δεν έχουμε φοβερές ελλείψεις, αλλά έχω δει και κάποια βιβλιάρια που έχουμε. Τι εμβόλια τους κάνετε τα πάντα εδώ? Μηνυγκητιδόκοκκου, πνευμονιόκοκκου, ηλιαράς ερυθράς παροτίτιδας, διθεριτίδας τετάνου, υπατήτητας ΑΒ. Τι έκανες από ναι. Όχι. Όχι. Όχι, ήσουν αγενέως, έτσι. Ναι. Υπάρχει ανάγκη γενικώς που πάτε και σε άλλες περιοχές, υπάρχει ανάγκη? Ανάλογα με την περιοχή, βλέπουμε κάποιες περιοχές που είναι τα παιδιά καλά εμβολιασμένα, υπάρχουν όμως περιοχές που ο ανασφάλιστος κόσμος είναι μεγάλο το ποσοστό και βλέπουμε και φοβερές ελλείψεις. Από υγεία τα παιδάκια εδώ? Από υγεία καλά είναι, μια χαρά τους βλέπω, ναι. Λίγο να συστήσουμε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο γρίπης που σημαίνει ότι τουλάχιστον παιδιά κάτω των 5-5,5 ετών πρέπει να εμβολιάζονται με το εμβόλιο της γρίπης. Αν εμβολιαστεί και κάποιος άνω των 5 ετών, κακό δεν θα του κάνει. Αντιθέτως, θα τον προστατεύσει από την γρίπη, η οποία και αυτή σπάνια αλλά μπορεί να είναι θανατηφόρος. Είναι δωρεάν οι εξετάσεις. Είναι από τους γιατρούς του κόσμου σε συνεργασία, νομίζω, με τη Vodafone. Έχουμε δει 20 παιδάκια ως τώρα. Ναι. Ελπίζω ο αριθμός να αυξηθεί. Πώς είδατε τα παιδάκια, είναι... Εντάξει, έχουν κάποια προβληματάκια, μικρά. Το βασικότερο όλων είναι η πρόληψη, να ξέρετε. Όσο περισσότερο τα πλένουμε τα δοντάκια μας, τόσο καλύτερα είναι. Είναι δηλαδή, τους δίνετε και αυτές οι συμβουλές παράλληλα με την εξέταση? Εννοείται. Πάνω απ' όλα είναι η πρόληψη και μετά η αντιμετώπιση. Σε περιοχές που πηγαίνετε, βλέπετε να υπάρχει έλλειψη αυτής της πρόληψης και του οδοντιατρικού ελέγχου στα παιδιά ειδικά? Νομίζω ότι τώρα πια οι γονείς έχουν αρχίσει και εκπαιδεύουν λίγο καλύτερα τα παιδιά τους. Πιο παλιά ήταν πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα, τώρα είναι αρκετά καλύτερα.